Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μπαλαντίνος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου στην Νομική, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, εκλεγμένος με την Πασπουδαστική. Κύριε Μπαλαντίνο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πού βρίσκεται, είστε στο αστυνομικό τμήμα? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα και σιγά σιγά αρχίζουν και αφήνονται ελεύθεροι προσαχθέντες οι φοιτητές μας. Για πείτε μας, τι έγινε? Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί πολλά έχουν ακουστεί και θα πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Οι φοιτητές στην νομική σχολή της Κομωτινής, μπροστά στην ανακοίνωση ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, από την πρώτη στιγμή δεν μείναμε σε ησυχία και προσπαθήσαμε να μην επιβληθεί αυτή η ισχυρή νεκροταφή που θα ήθελε να επιβάλλει η κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν και την Παρασκευή, μέσα από μαζική γενική συνέλευση, πήραμε απόφαση εγκατάλειψης της σχολής από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στα Προπύλαια την Πέμπτη. Τη Δευτέρα λοιπόν, εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρωθήκαμε έξω από την σήμερα, δηλαδή έξω από την νομική σχολή, για να υλοποιήσουμε την απόφαση που είχαμε πάρει. Επειδή ακούστηκαν πολλά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ελάχιστοι φοιτητές μας που έδιναν, γιατί το μάθημα που εξεταζόταν εκείνη την ώρα δεν είχε πολύ κόσμο να εξεταστεί, οι ελάχιστοι φοιτητές μας που ήρθαν συμμετείχαν κανονικά, η συντριπτική τους πλειοψηφία στήριξε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το μεσημέρι λοιπόν, ευνίδια, πάνοπλη και το τονίζω, πάνοπλη αστυνομική, ΜΑΤ, δύο δημιουργίες και πλέον, και με πάρα πολλούς αστυνομικούς με πολιτικά, βρέθηκαν στην νομική σχολή με την αιτιολογία και το πρόσχημα, το ντροπιαστικό αυτό πρόσχημα της διάρρηξης, και συμπεριφερόμενοι στους φοιτητές λες και είναι ληστές, ασκώντας βία πάνω τους και πραγματικά με ανατριχιαστικές εικόνες. Εγώ είμαι 22 χρόνια, αυτά τα πράγματα δεν τα έχω ξαναδεί στη ζωή μου και εύχομαι να μην τα ξαναδώ. Δύο κλούβες στο ΜΑΤ και ένα εμπορικό λεωφορείο γεμάτο με αστυνομικούς ήρθαν και συμπεριφερόμενοι πραγματικά στους φοιτητές λες και είναι τρομοκράτες, τους συνέλαβαν ασκώντας βία. Μιλάμε για 18 προσαχθέντες οι φοιτητές μας αυτή τη στιγμή. Πείτε μου κάτι, είπατε η κατηγορία ήταν ότι κάνατε διάρρηξη σε μια σχολή στην οποία είστε μέσα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακριβώς, και πραγματικά κάναμε διάρρηξη, λένε, όταν τη σχολή αυτή δεν πήγαμε καν στη διαδικασία να τη βάλουμε λουκέτο, γιατί πραγματικά ο σκοπός των φοιτητών της νομικής ήταν να συζητηθεί την πλειοψηφία του φοιτητικού συλλόγου, που πραγματικά πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να χτυπήσει τα πτυχία μας και να βάλει μια σειρά εμπόδια όσον αφορά την επαγγελματική μας προοπτική, τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, αλλά και συνολικά το επίπεδο των σπουδών μας, να συζητηθεί αυτό το νομοσχέδιο στην τριβική πλειοψηφία των φοιτητών. Μία πόρτα ήταν ανοιχτή, λοιπόν. Μία πόρτα ήταν ανοιχτή, η οποία δεν ανοίξαμε καν εμείς. Δεν ανοιχτή έτσι κι αλλιώς από τη σχολή. Για αυτό το πράγμα μιλάμε. Αυτή είναι η διάρρηξη που επικαλούνται. Μέχρι στιγμής αυτό έχουμε ακούσει. Δεν ξέρουμε τι άλλο, γιατί άλλο είναι ικανή να μας κατηγορήσουν. Βλέπουμε άλλωστε ότι μια σειρά αγώνες που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή βγαίνουν όλοι παράνομοι. Παράνομο το σταμάτημα με τον πληστηριασμό, παράνομοι οι αγώνες των αγροτών, παράνομοι και στη συντριπτική πλειοψηφία οι αγώνες των φοιτητών σύμφωνα με την κυβέρνηση. Και πείτε μου κάτι, λοιπόν, με αυτή την κατηγορία περί διάρρηξης γίνανε αυτές οι 18 προσαγωγές. Ακριβώς. Με αυτό το ντροπιαστικό πρόσχημα. Αν δείτε τις εικόνες και τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί, πραγματικά, καλό και τους ακροατές να τα δουν, θα ανατριχιάσουν. Κλωτσούσαν φοιτητές, λες και ήταν σκυλιά, κύριε Μπογιόπουλε. Λες και ήταν σκυλιά. Η Γενική Συνέλευση της Παρασκευής είχε συμμετοχή. Είχε την απαρτία που ήταν το καταστατικό. Με τι πλειοψηφία πάρθηκαν οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις σας? Οι αποφάσεις σε εμάς, για η παρτία που έχει συμφωνηθεί και από όλες τις παρτάξεις αναγνωρίζεται, είναι αυτή των 180. Και εμείς ήμασταν αρκετά πάνω από 180 φοιτητές που πήραμε αυτή την απόφαση, την οποία κοινοποιήσαμε στην Κοσμητή ευθύς αμέσως για να μην δημιουργηθούν μια σειρά μπερδέματα. Και η Κοσμητεία, την οποία θα ήθελα και από το βήμα σας να καταγγείλω για την τροπιαστική και ξεφτελιστική στάση που κρατάει και συνεχίζει να κρατάει, έβγαλε ανακοίνωση ότι θα γίνουν κανονικά τα μαθήματα με μοναδικό σκοπό να παραπλανήσει αλλά και να παίξει το παιχνίδι της κυβερνητικής παράταξης που τόσο καιρό κάνει λόγο στους φοιτητικούς αγώνες για μειοψηφίες. Καταγγέλνουμε λοιπόν και τη στάση της Βρετανίας και τη στάση της κυβερνητικής παράταξης.
Αυτές οι 18, αυτοί οι 18 συνάδελφοί σας έχουν αφαιθεί ελεύθεροι ή ακόμα είναι στο αστυνομικό τμήμα? Επειδή έχω έρθει για να σας μιλήσω, δεν έχω ακριβή εικόνα, αλλά από τα χειροκροτήματα και τον παλμό εδώ πέρα των εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων που έχουν συγκεντρωθεί, αφήνονται ελεύθεροι. Αυτή είναι η διαδικασία αυτή τη στιγμή που αφήνονται ελεύθεροι. Δεν ξέρω παραπάνω λεπτομέρειες. Μάλιστα. Όταν θα έχετε κι εσείς παραπάνω στοιχεία για το πώς θα κινηθεί η όποια διαδικασία και αν κινηθεί, κύριε Μπαλαντίνο, να μας ενημερώσετε. Ισχύει η απόφασή σας για κάθοδο στην Αθήνα την Πέμπτη? Αυτό θα ήθελα να πω και από το βήμα σας, ότι οι φοιτητές σε όλη την Ελλάδα, ότι και εδώ στην Κομωτινή, δεν τρομοκρατούμαστε από τα ΜΑΤ και τη βία, τις εισαγγελικές έρευνες που επιστρατεύει η κυβέρνηση, κάνοντας πλάτες. Δηλαδή κάνοντας τους πλάτες και η κοσμητεία της σχολής. Ευχαριστώ Εμείς θα πολύ. Συνεχίσουμε τον αγώνα μας απέναντι σε αυτό το άδικο νομοσχέδιο και θα συμμετάσχουμε κανονικά, όπως πήραμε την απόφασή μας, πλάι σε πάρα πολλούς εκατοντάδες δυτικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα την Πέμπτη στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο που θα γίνει στο Προπύλα. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλαντίνο. Ευχαριστώ.